Καρόπορτα, πώς νιώθεις? Μία δήλωση θέλουμε. Σε πόλια τι. Του είπα, δεν συμφέρει να έρθει Καρόπορτα εδώ. Το είπα, αλλά μου λέει έλα, έλα. Του λέω, θα γίνει πανικός. Έλα, πάμε, ανεβείτε, πάμε, πάμε, πάμε. Ακόμα δεν το πήρα και θα γίνει διάσημο. Έχω ένα βάρος. Το γνωστό το σουβλέ είναι κοκκινό. Του δώσαμε το σουβλέ, λέει, και πήραμε αυτό. Τραβάει πιο πολύ. Πού τα άλογα! 3, 2, 1. Θέλω κίνηση. Okay, guys.
Η τάπα! Ωραία πράγματα. Και βέβαια καταλήξαμε στα ΜΑΚ. Δεν είχατε να πείτε τίποτα. Πότε μπαίνεις πάλι μέσα. Στο σημείο του μηνός μπαίνουμε πάλι Αυλώνα. Ναι. Για 25 μέρες. Και μετά απολύεστε, έτσι έχει γίνει πια. Όχι, ναι, ναι, ναι. Μετά μονάδα μεταφορά. Και εγώ απολύομαι. Ναι. Ούτε σε αυτό δεν είσαι καλός, μαλάκα. Ούτε εκεί. Για πες. Η θητεία πλέον πάει με το πάχος. Αυτός εδώ θα κάνει 20 χρόνια. Κοιμητική. Είναι, έχει κύρος πάντως. Όταν έχεις πολλά κιλά, έχεις κύρος. Εσύ τι κρύβεσαι, μαλάκα. Μισό δεν γλώσσεις. Όχι, εγώ δεν έχω θέμα. Καναλάρχης του Λαγίνο. Καναλάρχης. Βρήκα τι κανάλι μπορεί να ανοίξει αυτός. Το Alter. Το θυμάσαι το Alter. Παλιό το Alter, το ορθόδοξο. 9 η ώρα που μάθω, αγγλία. Πάντως στα κορίτσια με το που μπήκαμε την BMW, που δεν είχα ποτέ ξανά BMW, το πρώτο πράγμα είναι που φωνάξανε με το που έκανε το κολλήδι. Ω, νάτος ο κάγκουρας! Μαλάκα, πόσο ισχύει αυτό! Ναι, νάτος ο κάγκουρας, είσαι κάγκουρας! Αι, κάγκουρας! Αυτές νομίζω να ταρθούμε με κανένα... πώς το λένε, ναι. Ταρθούμε με κανένα... Δεν θέλω να πω τώρα, Μάρια. Φίλε, κοίτα, άμα έρθεις με άλλο αμάξι μετά πρέπει να πέσει... Δεν λέμε. One day later. Και πάλι πίσω στην έδρα μας. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Άμα σας άρεσε, υποστηρίξτε. Ξέρετε τι να κάνετε. Με ανοιχτό διαφορικό και με ένα χειρόφρενο που όταν το τράβαγα μπλοκάραν οι ρόδες και μέναν μπλοκαρισμένες. Δεν κατάφερα πολλά. Οπότε πάμε λίγο να ανταλλάξουμε αυτό, να δούμε τι συμβαίνει. Και να βάλουμε τίποτα σε αγώνες της προκοπής. Εν τω μεταξύ... update στο Supra είναι ότι έχει προφυλακτήρα πάνω, επιτέλους. Για πείτε μου τη γνώμη σας. Πένα! Τώρα μέσα στο γκαράζ και δύσκολα μπορεί να καταλάβετε. Αλλά το πιάνετε το νόημα. Επιτέλους ήρθε η ώρα και τον έβαλα. Πέρασε από εκεί που ήταν να περάσει τα μάξι και δεν ανέβαινε, γιατί έχει γίνει πολύ χαμηλό τώρα. Ήδη βρήκε, φιένοντας από το γκαράζ, οπότε χρειάστηκε να τσιμεντώσω λίγο. Οπότε προχωράμε με το Supra. Κάτι πραγματάκια λίγο ακόμα θέλω. Βασικά θα τα πούμε σε άλλο βίντεο αυτά. Πάμε στο BMW. Έχω να το κάνω αυτό από τότε που ήμουν στη σχολή. Λήφθηκε σε αγώνες γυροφρένου.
Με αυτά και με αυτά θα σας έδειξα τις αγώνες. Είχα αυτές εδώ. Όπου είναι λες και είναι όλο από το ίδιο υλικό. Εδώ φαίνεται ότι έχει βερμίτ, αλλά ούντο. Σπίγουμε και τις βίδες μέσα από το χειρόφρονο να τσιτώσουν τις ντίζες. Βγάζουμε αυτό. Και σπίγουμε αυτές εδώ τις μαλακίες. Να είναι μέχρι ένα ικανοποιητικό σημείο. Και πάμε να το δοκιμάσουμε. Τώρα δεν έχω που να αφήσω την κάμερα, γάμο το. Πάντως πιάνει το χειροφρενάκι. Τώρα θα κάνουμε μία δοκιμή. Μια χαρά. Μια χαρά. Τώρα αυτό θέλει λίγο να το κρατήσεις τραβηγμένο και να το πας έτσι λίγα χιλιόμετρα, ελάχιστα, μέχρι να πατήσει και φυσικά να το ρίχνεις για να κρυώνουν οι δισκόπλακες, οι ταμπουροδισκόπλακες. Οπότε για να πατήσουν τα τακάκια και αρχίζει και όσο το κάνεις αυτό τόσο καλύτερα πιάνει. Για περισσότερες δοκιμές χειροφρένου μείνετε συντονισμένοι. Πεγκαρόπορτα, μέχρι την επόμενη φορά. I'm a heartbreaker.